Ναι. Σήμερα η Σιάνθος εορτάζει την πολιούχων της, την Παναγία την Εικονίστρια, μαζί με τα εισόδια. Το θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας, το οποίο τώρα προπομπεύουμε και θα το πάμε στον τόπο της Ευρέσεως, βρέθηκε πάνω στο βουνό περί το 1650. Τότε βρέθηκε η εικόνα με θαυματουργικό τρόπο επάνω στα κλαδιά ενός πεύκου στο δάσος. Και ονομάζεται Εικονίστρια διότι τότε που ευρέθη ακτινοβολούσε ένα-δύο φως και πρωτονομάστηκε εικόνα Αστρία. Και από το εικόνα Αστρία κατά παραφθορά της λέξης έχουμε την λέξη Εικονίστρια. Ονομάζεται όμως και Κουνίστρια, θα την ακούσετε στη Σκιάθο, επειδή ο τόπος της Ευρέσεως πριν ακόμα βρεθεί η εικόνα ονομαζόταν Κουνίστρες. Και από τον τόπο της Ευρέσεως το όνομα και η Παναγία το δεύτερο όνομά της. Πάντως το επίσημο είναι Εικονίστρια. Την ακολουθία της Ευρέσεως την έχει γράψει ο Αλέξανδρος ο Μωραϊτίδης. Την έβρεση της εικόνας την γιορτάζουμε την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου. Τότε ψάλλουμε και την ακολουθία της Ευρέσεως. Τώρα όμως στα εισόδια, επειδή η εικόνα πλέον βρίσκεται στην πόλη. Τώρα θα σας πω γιατί βρίσκεται στην πόλη. Στην πόλη μας βρίσκεται στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών, στον Μητροπολιτικό Ναό, εδώ και 200 χρόνια, από τότε που χτίστηκε η νέα Σκιάθος. Όταν έφυγαν οι Σκιαθήτες από το κάστρο και ήρθαν και έχτισαν τη νέα πόλη και τον Ναό των Τριών Ιεραρχών, τότε ζήτησαν οι θαυματουργοί εικόνα να φύγει από τον τόπο της Ευρέσεως, γιατί ήταν μακριά να πηγαίνουν οι Σκιαθήτες και την ήθελαν ανάμεσά τους την εικόνα. Και τότε βρίσκεται στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών. Και μια φορά τον χρόνο, παραμονή των εισιδίων όπως σήμερα, παίρνουμε την εικόνα με μεγάλη πομπή που κρατάει 2,5 ώρες δρόμο και την πάμε στον τόπο της Ευρέσεως όπου γίνεται ολονυκτία και το πρωί πάλι επιστρέφει εικόνα και γίνεται λιτανία μέσα στην πόλη. Είναι θαυματουργός η εικόνα, έχει επιτελέσει πάρα πολλά θαύματα από τότε μέχρι σήμερα και μέχρι σήμερα επιτελεί θαύματα και τα θαύματα της εικόνας το φανερώνουν και τα πολλά τιμαλφή που υπάρχουν, τα οποία ήταν δεξιά και αριστερά άλλοτε, τώρα όμως τα έχουμε συγκεντρώσει και τα προφυλάσσουμε. Όλα αυτά είναι ένδειξη ευγνωμοσύνης των πιστών προς την Παναγία για τα θαύματα τα οποία έκανε στον κάθε ένα μας. Είναι θέματα βέβαια πίστεως. Ναι. Πάμε. Να είσαστε καλά πολύ, και του χρόνου βοήθεια σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε να καλά. Καλά.